Είναι και ο κύριος Ιωάννης Δελής από το ΚΚΕ. Καλημέρα κύριε Δελή. Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη. Εσείς είσαστε στους νικητές αυτής της αναμέτρησης. Καταφέρατε να αυξήσετε το ποσοστό σας. Αν δεν κάνω λάθος, κατά 125.000 περισσότερους ψήφους. Περίπου δύο μονάδες. Έτσι, περίπου δύο μονάδες. Σωστά κύριε Παπαδάκη, είναι, πρόκειται για μια σημαντική άνοδο της εκλογικής επιρροής του ΚΚΕ. Συναντηθήκαμε με ανθρώπους, όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, με όλους αυτούς συναντηθήκαμε στους αγώνες και στις δράσεις του προηγούμενου διαστήματος. Είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ σημειώνεται ιδίως στις εργατικές συνοικίες, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις λαϊκές γειτονιές όπως λέμε, στην Αττική. Κύριε Δελή, Αττική είσαστε τρίτο κόμμα. Σε πολλές περιπτώσεις, αλλά τι θεωρείτε ότι έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο, γιατί για ένα κόμμα του μεγέθους του Κομμουνιστικού Κόμματος οι δύο μονάδες είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη ενίσχυση, έτσι και άνοδος. Έπαιξε ρόλο το ότι είχαν απογοητευτεί από όλους τους άλλους, ότι περάσατε καλύτερα το μήνυμα του κόμματος, ότι ανοιχτήκατε ίσως περισσότερο και μέσω των social media και της επικοινωνίας και στις πιο μικρές ηλικίες, όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω. Κυρία Αναστασοπούλου, πιθανόν να είναι όλα αυτά μαζί, αλλά κυρίως αυτό που η βασική αιτία του εκλογικού αποτελέσματος είναι η σταθερότητα, η συνέπεια του κόμματος, η σταθερότητα των λόγων και των, η ενότητα μάλλον των λόγων και των έργων του, αυτά που λέει στη θεωρία τα εφαρμόζει και στην πράξη. Κύριε Δελή, αυτό το είχατε διαχρονικά. Αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του κόμματος, το οποίο είναι διαχρονικό. Εδώ κάτι άλλο συνέβη, διότι πάντα είχατε συνέπεια λόγων, έργων, πράξεων. Σωστά, εδώ σωστά, κάτι άλλο έγινε. Σωστά, κυρία Πυριώτη. Νομίζω ότι αυτό που έγινε τώρα είναι ότι αξιοποιήθηκε ακόμα περισσότερο η πείρα όλων αυτών των ανθρώπων με τους οποίους συναντηθήκαμε στους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος. Να θυμίσω μονάχα ότι το ΚΚΕ μπήκε μπροστά στην εποχή της πανδημίας. Είναι το μόνο κόμμα που βγήκε ανοιχτά και κοντράρισε την κυβερνητική πολιτική όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι συνιστούσαν υπομονή και λέγανε θα λογαριαστούμε μετά. Είναι το κόμμα το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του στην έκφραση του εργατικού, του λαϊκού αισθήματος. Άρα ο στόχος για τις επόμενες, κύριε Δελή, είναι ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Και βεβαίως η ανάπτυξη, κυρία Αναστασοπούλου, μια σειρά όχι απλή αναλογική. Αγώνων που ίσως δεν βρίσκουν τα φώτα της ποσότητας, όπως είναι στο λιμάνι, όπως είναι στην Κόσκο δηλαδή, όπως είναι στην e-food, μια σειρά από αγώνες, όπως είναι η μάχη κατά των πληστηριασμών, όπου πρωτοστάτησαν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και οι βουλευτές του μάλιστα. Κύριε Δελή. Όλος αυτός ο κόσμος νομίζω ότι αξιοποίησε αυτή την πείρα και ήρθε και ψήφισε το ΚΚΕ και θέλει να το κάνει ακόμα περισσότερο στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Δεν σας προβληματίζει ως κομμουνιστικό κόμμα το γεγονός ότι ένα κεντροδεξιό κόμμα λαμβάνει αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό? Αν και αυξήσατε το ποσοστό σας, και εσάς σας στριμώχνει στη γωνία της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου αυτού. Δηλαδή, θεριεύει η κεντροδεξιά. Σας προβληματίζει αυτό? Κύριε Παπαδάκη, δεν πανηγυρίζουμε για το αποτέλεσμα. Το κρίνουμε ως θετικό, αλλά φυσικά και δεν πανηγυρίζουμε. Με την έννοια ότι το μπλοκ των δυνάμεων εκείνων που θα εφαρμόσουν μια αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική παραμένει δυνατό. Εμείς βλέπουμε συνολικά το συσχετισμό ανάμεσα στα τρία αυτά κόμματα, τους επίδοξους κυβερνήτες. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μόλις σημειώσατε και που είναι ορατό στο εκλογικό. Το 92,8 δηλαδή. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια εξελισσόμενη συντηρητικοποίηση του κόσμου, για το οποίο λέμε εμείς ως ΚΚΕ ότι έχει τεράστιες ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως κυβέρνηση ξέπλυνε αυτές τις πολιτικές ψηφίζοντας μνημόνιο, αλλά και ως αντιπολίτευση, επειδή ψήφισε τα μισά νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν ασκείς μια τέτοια αντιπολίτευση, πολλές φορές ένας κόσμος μπορεί να αναζητήσει το αυθεντικό, ξέρετε, αντί για το αντίγραφο. Που ήταν, λέτε, το ΚΚΕ εν προκειμένου. Τώρα πάμε στον κύριο.